Όταν εγώ μου έδωσε την τιμή ο Δήμαρχος, να είμαι αντιδήμαρχος στην Οργή Λευκάδα και ένα από τα ήταν και ήταν και η Δημοτική Ενότητα Ασφαλιωτών, το μόνο που ήταν το πρώτο που έπρεπε να κάνω ήταν να ανταποκριθώ στο κτίριο, το οποίο ήταν σε απελευθερωτική κατάσταση μετά από τα παράπονα, τα καθημερινά παράπονα των υπαλλήλων. Βέβαια, και θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, υπήρχε μια χρηματοδότηση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ. Δραγκονταϊδή, 35.000, τις οποίες κάναμε αμέσως δημοπρασία, αφού ξεπλέξαμε το έργο με τους φακιώτες για κάποιο όροφο ο οποίος δεν ήταν νόμιμος, και κάναμε αυτή την δημοπράτηση και αλλάξαμε όλα τα πορτοπαράθυρα στους φακιώτες. Δεν θέλω να πω, θα μπορούσα και άλλες φορές να τα αναφέρω αυτά, και προεκλογικά δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που πήγε για 10 μέρες έπρεπε να γίνουν αυτά και έγιναν μέσα σε 6-7 μήνες. Και επαναλαμβάνω, η χρηματοδότηση ήταν του κυρίου Δραγκονταϊδή. Δεν ξέρω τι συνέβαινε με τις υπηρεσίες, δεν μπορούσε να δημοπραθεί το έργο. Σε αυτά που λέει ο φίλος μου, ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Λάζαρης, τα 3 χρόνια εγώ πήγα συνεργεία για να γίνει το καλοριφέρ, το οποίο ήταν πραγματικά σε μια κατάσταση τραγική, και ο κλιματισμός, χωρίς να επιμεληθεί ο Δήμος καθόλου. Ήτανε από συνεργεία τα οποία και από εθελοντισμό μερικών ανθρώπων, τους οποίους εγώ τους πήγα τα 3 χρόνια και δεν μπορώ να με διαψεύσει κανένας, και φτιάξαμε και τα καλοριφέρ και το κλιματισμό. Εφέτος όμως δεν έχω δει να μου έχει να πει τίποτα περισσότερο ότι υπάρχει, παρότι εγώ και αν υπάρχει αυτή το πρόβλημα είναι στο ΚΕΠ, δεν είναι στο υπόλοιπο χώρο του κτηρίου. Εγώ δεν έχω, διότι εγώ δεν είμαι και αντιδήμαρχος τον τελευταίο χρόνο υπεύθυνος ΑΚΕΠ, για να ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Ξέρω να πω όμως ότι με δυναμική τα 3 αυτά χρόνια και με τη συμπαράσταση κάποιων φίλων, τα 3 χρόνια δούλεψε ο κλιματισμός και το καλοριφέρ. Δεν καταλαβαίνω σήμερα γιατί έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά εντάξει, όλα δεν έγιναν. Η πάγια προκαταβολή των Προέδρων που είναι 2.000, γιατί δεν αποκριθήκαν σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν κάποια χρήματα. Ευχαριστούμε κύριε Βικέντη. Ο καθώς δημοτικός αντιδήμαρχος δεν προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να αναλάβει κάποιες ευθύνες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν περισσέψανε από τον κύριο Πρόεδρο. 15 έγγραφα σας έχω στείλει κύριε Βικέντη, 15 έγγραφα τα τελευταία 2 χρόνια. Εγώ δεν έχω κάνει και λάθος κύριε Λάζαρη, και τα 3 χρόνια δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα. Και ο κύριος Λίγνας έχει έρθει και τη μελέτη και την περάσαμε για να γίνει η χρωματισμή στο κτίριο. Αυτά κάναμε σαν Δημοτική Αρχή. Το ξέρετε νομίζω αυτό. Γιατί ο κύριος Λίγνας δεν το ανάφερε αυτό. Το κτίριο έχει μια μελέτη, τα οποία είναι προς χρηματοδότηση για να γίνει και χρηματισμοί. Τι άλλο να κάνουμε. Ευχαριστούμε κύριε Μικέτη. Εάν αφισβητείτε εμένα ότι δουλεύει θέρμανση, μπορείτε να ρωτήσετε τους υπαλλήλους κύριε Μικέτη. Σας παρακαλώ, τελειώσαμε. Τρία χρόνια δουλεύανε. Τον τελευταίο χρόνο κάνανε παράπονα.